κύριος Δανίλ, ο πρόεδρος των διοργανώσεων της Επιτροπής Διοργανώσεων της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, είναι στη γραμμή για να μας δώσει τα φώτα του, να μας κάνει, όπως λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, σοφότερους, γιατί είχαμε κάποιες συζητήσεις, συναντήσεις αυτές τις, τις ημέρες. Οπότε, από το να λέμε εμείς το ρεπορτάζ που έχουμε, είναι καλύτερο να, να μιλούν οι άνθρωποι που φυσικά τα γνωρίζουν καλύτερα από εμάς τους δημοσιογράφους. Καλησπέρα σας, κύριε Δανίλ. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, και καταρχάς σας ευχαριστώ πολύ που βγαίνετε στον αέρα και βοηθάτε και εμάς στη δουλειά μας, αλλά και τον κόσμο να καταλάβει και να μην διαβάζει το μακρύ και το κοντό του καθενός από εμάς, τέλος πάντων, που γνωρίζουμε, έχουμε κάποιες πληροφορίες για το τι συμβαίνει, γιατί το θέμα είναι σημαντικό. Αυτή τη στιγμή, που ξεκινάω με αυτό, πού ακριβώς βρισκόμαστε και μετά από αυτές τις επαφές που έγινε μεταξύ των ομάδων, της Ομοσπονδίας, της Αστυνομίας αυτή την εβδομάδα, πού βρισκόμαστε, για να ακούσει και ο κόσμος. Για τον τελικό πάντα μιλάμε, φυσικά. Εδώ βρισκόμαστε στο ότι έγινε μια συνάντηση με την αστυνομία, συζητήθηκαν οι προτάσεις δικές μας, οι προτάσεις των ομάδων που είχαν συζητηθεί πριν, το τι θέλουμε σαν διοργάνωση και σαν ομάδες για αυτό το τελικό, κατά θέμα του κόσμου, που πιστεύω είναι αυτό που καίει όλους σας. Περισσότερο αυτό, ναι, γιατί το γήπεδο το έχουμε, όλα τις ομάδες τις έχουμε. Τώρα είναι 8 η ώρα πλέον, οριστικοποιήθηκε χθες. Τώρα όσον αφορά τον κόσμο, κάτι αυτό είναι από ό,τι καταλαβαίνω το ζητούμενο. Δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμα. Θα οριστικοποιηθεί τη Δευτέρα στην εκτεταμένη σύσκεψη που θα γίνει με όλους τους φορείς που συμμετέχουν στον τελικό, αστυνομία, ΟΑΚΑ, ομάδες, διοργανωτικά, με όλους τους φορείς. Θεωρώ όμως αυτό που μπορεί να είναι σε ανήλυση είναι ότι σίγουρα το ελάχιστο που θα είναι 17.000 για κάθε ομάδα. Το ελάχιστο μιλάω, το οποίο μπορεί να φτάσει 18 και 19, δεν το ξέρω πού θα φτάσει στην τελική σύσκεψη. Αυτό είναι το επίσημο, μπορούμε να πούμε. Κύριε Δανίλ, η Ομοσπονδία συμπλέει με τις ομάδες, δηλαδή αυτό που ουσιαστικά θέλουν οι ομάδες, για τον κόσμο τους πάντα μιλάω, είναι σύμφωνη η Ομοσπονδία, δηλαδή θεωρεί ότι είναι λογικό αυτό που θέλουν, μιλάμε για τα νούμερα πάντα, γιατί ακούς και το 17, το 20. Κοιτάξτε να δείτε, η Ομοσπονδία από την αρχή έχει ξεκαθαρίσει ότι θέλει να έχει το γήπεδο κόσμο. Θέλει το γήπεδο αυτό, επειδή είναι η γιορτή του, το τελευταίο παιχνίδι είναι η γιορτή του ποδοσφαίρου για την Ομοσπονδία. Θεωρείται μια γιορτή δεν μπορεί να γίνει χωρίς κόσμο. Ναι. Και αρκεί ικανοποιητικό κόσμο, γιατί το στοίχημα, το έχω ξαναπεί και το λέω παντού, είναι ότι μέσα από αυτό το παιχνίδι πρέπει να κερδίσουμε. Ουσιαστικά πρέπει να δούμε, μάλλον, ουσιαστικά αυτό το στίχημα που έχει μπει, το ότι μπορεί να γίνουν παιχνίδια και με φλάφωση των δύο ομάδων, και να μπορέσουμε από εδώ και πέρα πλέον με βάση αυτό το παιχνίδι να ξαναεπιστρέψει ο κόσμος στα γήπεδα και να μπορούν ένα παιχνίδι να το παρακολουθήσουν ο παδί και των δύο ομάδων. Ναι, συμφωνώ με αυτό που λέτε, φυσικά. Πάντως το Ολυμπιακό Στάδιο είναι ένα γήπεδο. Άρα για μας είναι στίχημα να γίνει αυτό. Άρα είναι πρέπει όμως και οι ομάδες και όλοι οι εμπλεκόμενοι να δείξουν τα απαιτούμενη σοβαρότητα και να προστατεύσουν την ασφάλεια αυτού του παιχνιδιού, έτσι ώστε να γίνει γιορτή. Αυτό που θέλουμε, δηλαδή. Ναι. Αυτός είναι ο σκοπός της διοργανώτριας. Οι ομάδες συμφωνούν απόλυτα σε αυτό. Θέλουν τον κόσμο μαζί του και εμείς θέλουμε να είναι ο κόσμος στο κήπεδο. Από εκεί πέρα μένει η τελική, να το πω έτσι, συμφωνία με την αστυνομία, γιατί πάντα αυτή είναι η τελευταία που θα δώσει το OK για να μπορέσουμε, γιατί αυτή είναι η ασφάλεια του κήπεδου. Ναι. Για τους οπαδούς. Απομένει το τελευταίο ραντεβού της Δευτέρας, που πιστεύω εκεί πλέον θα ξεκαθαρίσει ο ακριβής αριθμός εισιτηρίων που θα πάρει κάθε ομάδα. Τη Δευτέρα είναι το τελευταίο ραντεβού, είπατε, έτσι, τη Δευτέρα. Ναι, δηλαδή εκεί τελειώνει. Θα οριστικοποιηθεί αυτό, εκεί τελειώνει. Ναι. Αλλά σίγουρα συζητάμε για το ελάχιστο 17.000. Το ελάχιστο. Το 17, αν μου επιτρέπετε, πώς βγαίνει σαν νούμερο, δηλαδή, γιατί πάτε εκεί? Είναι κάτι που το προτείνατε εσείς, είναι κάτι που λέει η αστυνομία? Είναι συγκεκριμένες θύρες που λέει η αστυνομία. Ναι. Το αν θα μπει μια-δυο θύρες ακόμα σε ζώνη ασφάλειας, εκεί είναι το θέμα, δεν είναι κάτι άλλο. Οι ζώνες ασφάλειας είναι που θα παίξουν, δηλαδή το 17, το 18, το 18, το 19. Δεν θέλω να μπω σε νούμερα. Όχι, όχι. Έχουμε κάποια νούμεράκια, βέβαια, και αυτό συζητάμε πατώντας πάνω σε αυτά. Η θέληση, όχι η θέληση, η διάθεση της αστυνομίας
είναι να κατεβάσει κι άλλο το νούμερο. Το θετικό είναι ότι η αστυνομία συμφωνεί με τον κόσμο και με τον αριθμό κόσμου. Αυτό είναι το βασικό. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι από τη στιγμή που συμφωνούμε και να έχει κόσμο για τις δύο ομάδες και με το μίνιμουμ αυτό που είπαμε που είναι οι τελευταίες εκλογές ή οι τελευταίες εκλογές, δηλαδή η τελευταία διοργάνωση που έγινε, ναι, με κόσμο. Ναι. Άρα από εκεί και πέρα κουβεντιάζουμε σαν βάση αυτό. Από εκεί και πέρα το προς τα πάνω που συζητάμε, αυτό θα ξεκαθαριστεί τη Δευτέρα. Αν μιλάμε για αυτά τα νούμερα, προφανώς θα πάρουν το ίδιο νούμερο και ο ΠΑΟ και ο Παναθηναϊκός. Εννοείται. Η Ομοσπονδία, δηλαδή αν μιλάμε για το 16. Υπολογίζεται και 5, για 5 και 6 χιλιάδες κόσμο που είναι οι ανάγκες της Ομοσπονδίας σε όλους τους εμπλεκόμενους που έχει η Ομοσπονδία, μιλάμε γύρω στους 40.000 κόσμο το ελάχιστο. Πέρα από αυτό, κύριε Δανιήλ, επειδή είστε και ο πρόεδρος της Επιτροπής, σκέφτεστε κάτι άλλο εκτός από αυτό το ωραίο που μας είπατε με τα happenings, με τη μουσική του DJ και αυτά? Σκέφτεστε να φέρετε κάποια, μήπως κάποια προσωπικότητα για να είναι. Παραδείγματος χάρη. Είναι να σας προλάβω. Είναι θέματα του event, είναι θέματα που θα ξεκαθαρίσουν πιστεύω την επόμενη εβδομάδα, θα ανακοινωθούν. Οπότε δεν θέλω να πω κάτι γιατί είναι ένα τμήμα ξεχωριστό το οποίο διοργανώνει τον τελικό. Οπότε δεν θέλω να εμπλακώ σε μια. Ναι. Πάντως, ένα κομμάτι που δεν είναι σε εμείς, σίγουρα είναι ότι θα έχει θέματα μέσα κοινωνικού περιεχομένου, σίγουρα θα έχει θέματα που θα προσπαθούμε να θίξουμε και να δείξουμε προς τον κόσμο τα μηνύματα που πρέπει να περαστούν. Από εκεί και πέρα αυτά όμως συγκεκριμένα δεν μπορώ να πω στη δεκαετία. Πάντως αυτό που κρατάω και από τις δύο επαφές που είχαμε και πριν από λίγες μέρες και σήμερα, καλή ώρα, είναι ότι αυτό που βγαίνει από τις συναντήσεις δεν είναι κάτι αρνητικό, είναι κάτι, δηλαδή δεν εισπράττω γκρίνια από κάποια πλευρά, κύριε Δανίλο, δεν αισθάνεται κάτι στιγμένος και ενοχλημένος. Ίσα που βλέπω σύσσωμος όλους τους φορείς που εμπλέκονται σε αυτό, ότι όλοι θεωρώ ότι έχουν υπάρχει τον ίδιο στόχο. Δεν υπάρχει ένταση δηλαδή όπως υπάρχει πριν από τέτοια παιχνίδια. Βγαίνει δεν μια ικανοποίηση. Εγώ προσωπικά δεν μπορώ να πω ότι υπάρχει κάτι τέτοιο. Δεν μπορώ να το δω πουθενά αυτό που λέτε. Αυτό είναι ωραίο, είναι πολύ ωραίο. Δηλαδή να πάμε ήρεμα μέχρι. Το θέμα είναι να φτάσουμε μέχρι το τέλος και να τελειώσουμε. Για το βασικό να τελειώσουμε και να βγει αυτή η εικόνα. Ναι, βέβαια. Εμένα αυτός είναι, αν θέλετε, το προσωπικό μου, το λέω έτσι. Δεν μιλάω σαν μέλος εκπροσωπητής σου. Σαν φύλαθο θα πω, είναι αυτό να συνεχιστεί έτσι, να τελειώσει έτσι και να βγει. Κάτι που θα κερδίσουμε όλοι. Ναι. Και το ποδόσφαιρο έτσι. Άρα στη συνάντηση, και κλείνω με αυτό κύριε Δανίλ, στη συνάντηση της Δευτέρας θα είναι οι ομάδες, θα είστε εσείς, θα είναι η αστυνομία. Αυτοί πάλι, αυτοί θα είστε πάλι έτσι. Το ΆΚΑ, όλοι εμπλεκόμενοι. Όλοι εμπλεκόμενοι. Και τη Δευτέρα με το που σηκωθείτε από τις καρέκλες σας είναι και η τελευταία συνάντηση. Δηλαδή παίρνουν οι αποφάσεις, ανακοινώνονται και τέλος. Δεν έχουμε κάτι μέχρι την ημέρα του τελικού. Δεν υπάρχει άλλη συνάντηση δηλαδή. Εντάξει, θα γίνονται στις σκέψεις για την καθαράση σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε. Αλλά ουσιαστικά το βασικό κομμάτι τη διοργάνωση, δηλαδή που είναι η παρουσία του κόσμου. Όλα αυτά, το έλεγχο του γηπέδου, το τι χρειάζεται, αν χρειάζεται κάποια μικροδιόρθωση, όλα αυτά θα οριστικοποιηθούν τη Δευτέρα. Ωραία, τέλεια. Τέλεια. Μάλιστα, ωραία. Κύριε Δανίλη, σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση. Δεν θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο, μας καλύψατε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη, καλή επιτυχία. Να είστε καλά.